Χαίρετε, γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Ελλάδα. Εγώ είμαι ο Ιωάννης Κουντούρης, ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος και σας έρχομαι ζωντανά μέσω Facebook mentions. Uh, η ώρα εδώ στο Λος είναι 10 και 4 το βράδυ. Είμαστε ακριβώς 10 ώρες πίσω από την Ελλάδα. Σήμερα είναι uh, 5 Ιανουαρίου του 2017. Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ να σας κάμω αυτή τη στιγμή, οπότε κρατηθείτε γερά, διότι έχει να κάνει με την αλήθεια για το πλασικό χρήμα, καθώς και για τα capital controls, τους κεφαλαικούς ελέγχους. Πριν από μερικούς μήνες είχα κάνει μια ειδική εκπομπή, μόνο και μόνο για αυτό το θέμα, στο κανάλι Astra TV, στην εκπομπή Κώδικας Μυστηρίων με τον κύριο Βασίλη Μπαντίδη. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στο σημερινό μου άρθρο για ακριβώς αυτό το θέμα. Λοιπόν, είμαστε ελληνικά νέα τώρα, στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά GreekNewsOnDemand.com, αυτό είναι μια λέξη. Διαβάστε το σημερινό μου άρθρο με τίτλο «Ο πόλεμος κατά των μετρητών εξο, εκτοξεύεται στην Λάβα με την απαγόρευση του ρευστού χρήματος» ένα από τα καλύτερα κανάλια στο YouTube, γράφω, είναι το Dollar Vigilante που μας παρέχει τις καλύτερες οικονομικές αναλύσεις συνδέοντας τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας με την προσπάθεια της ελιτ προς μια νέα τάξη πραγμάτων. Παρέχει επίσης καλούς και αφόλιμους τρόπους για το πώς μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει τα οικονομικά κράκ, δηλαδή τις οικονομικές υφέσεις, επενδύοντας σωστά τα λεφτά του. Τώρα, θα ρίξουμε μια ματιά ή μάλλον θα καλύψουμε um, όλη τη μετάφρασή μου uh, που έκανα για uh, ακριβώ αυτό το βίντεο. Με τίτλο The war on cash ratchets up in Greece with soft cash ban. Ο πόλεμο κατά των μετρητών εκτοξεύεται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βίντεο εδώ. The Greek Finance Ministry in their infinite wisdom has decided that it is to will be deductions the dollar vigilante if payments are made using a debit or credit card Τώρα μιλάει για ας πούμε τις φοροαπαλλαγές που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση όλους όσους δηλαδή αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τακτικά τις πλαστικές, το πλαστικό χρήμα για να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και ούτε καθεξής. Λοιπόν, uh, από Instead, το 2009 η Ελλάδα uh, έχει υποστεί τουλάχιστον 12 ειδικά χρηματοπιστωτικά e -deka e -deka and προγράμματα μόνο και μόνο, δηλαδή για τη μείωση του χρέους και κάθε φορά έχει δηλαδή αποτύχει παταγός. Τώρα ας δούμε το κείμενο του άρθρου μου δεν, πυρώθε, δεν παρέωθε πολύ καιρό από τότε που είδαμε το Δάλτο να επιχειρεί ένα πιστοτικό γεγονό εις βάρος της Ελλάδος και όλης της Ευρώπης από εδώ που τα λέμε. Μέρο μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου προς την απο, αποσταθεροποίηση πάσης της Ευρώπης, όλης της Ευρώπης. Η χώρα έχει ήδη πέσει έρμεο των επιπτώσεων στο πόλεμο εναντίον του ρευστού χρήματο. Αλλά ο κλειό των κεφαλαιοκών ελέγχων σφίγγει όλο ένα και περισσότερο σαν παραποτά. Το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδο έχει συμφωνήσει να χορηγήσει μειώσει φόρου ή φορολογικές ελαφρύνσεις εφόσον οι Έλληνες πολίτες πραγματοποιούν τις πληρωμές τους χρησιμοποιώντας τις χρεωστικέ και πιστωτικέ κάρτες. Αυτό έρχεται μετά από σειρά, ε, από, μετά από σειρά, ε, μέτρων προορισμένων για την αναδιάρθρωση του χρέους. Έκανα λάθος εδώ, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λίγο παρακάτω. Τα προβλήματα στην Ελλάδα, τα χρηματοοικονομικά, άρχισαν να θεριεύουν άγρια μόνο μετά τις εσκεμμένες προσπάθειες της εκάστοτε μνημονιακής ελληνικής κυβέρνησης να μετέρχεται την ε, περίφημη με, μέθοδο των ελληνικών στατιστικών, Greek Statistics. Το σημείο καμπής που οδήγησε την Ελλάδα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα δεν ήταν άλλο από, τις, από την επίτηδες απόκρυψη καθώς και διαστρέβλωση του ύπαρκτου χρηματοοικονομικού κλίματος της χώρας όπως αντανακλάται υπό των επίσημων οικονομικών στοιχείων βλέπετε το σκάνδαλο Αλστάτ uh, που έχει να κάνει κυρίες και κύριοι με τον Ανδρέα Γεωργίου, ο <οί>... οποίος <οί>... <οί>... ήταν <οί>.... ανέκαθεν πράκτορας της Αμερικής της Τρόικα, πιο συγκεκριμένα του Δέλτα και αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δυστυχώ ε, κάθεται άνετα σε μια μεγάλη βίλα επαύλη κάπου στην Ουάσιγκτον, διότι τον έχουν δηλαδή βραβεύσει καλά για την εσκεμμένη βρώμο δουλειά που έκανε εις βάρος της δικάς τους πατρίδος. Τώρα, εάν εγώ, εάν μου τύχει, εάν, ας πούμε, ναι, μου τύχει, δηλαδή να πετύχω αυτόν τον άνθρωπο κάπου στον δρόμο, Mm, τότε θα δούμε τι θα γίνει μετά. Μια και μένω εδώ στι Ηνωμένε Τέλος Τέλο πάντων. Uh, Εμεί οι Έλληνε εδώ τη Ομογένεια πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην uh, Αμερικάνικη κυβέρνηση ώστε να ας πούμε, εκδοθεί αυτό ο άνθρωπο uh, στην Ελλάδα για το έγκλημα που διέπραξε εναντίον uh, της χώρας του και ούτε καθεξής. Τώρα πάμε πίσω, διότι αυτά που μας παρέχει εδώ, οι πληροφορίες που μας παρέχει εδώ αυτό το κανάλι είναι εξαιρετικές σχετικά με το ίδιο θέμα. Η εκάστοτε α, ελληνική κυβέρνηση έχει επιχειρήσει ήδη 12 φορές να μειώσει το μέγεθος του χρέους από το 2009 μέχρι σήμερα, χωρίς βιώσιμη Καμία α πούμε βιώσιμη επιτυχία. Το μόνο που έχει κάνει είναι να παραγάγει διαδηλώσει σφοδρέ των Ελλήνων πολιτιών. Έχει λάβει επίση επιπλέον δάνεια μέσω του εκάστοτε μνημονίου από του εταιρώσει από τη Τρόικα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μνημόνιο μετά το άλλο το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για το γιατί η Τρόικα δεν θέλει να δώσει αρκετή χρηματοοικονομική αρρω... αρρω... αρρωγή στην Ελλάδα. Δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι εις μία πραγματική θέση ώστε να επιλαμβάνεται αποτελεσματικό των προβλημάτων της. Να είναι σε θέση δηλαδή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματά της. Γι' αυτό δεν μας δίνουν δηλαδή αρκετοί α, uh, χρηματοδότηση, χρηματοοικονομική δηλαδή αρρωγή, για να πληρώσουμε τα μπίλια μας, τους λογαριασμούς μας και ούτε καθεξής. Και αυτό εμείς ζητάμε λεφτά, δηλαδή uh, εκεί στην Ελλάδα, uh, κάτω από την κάθε πέτρα εκεί πέρα. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με, του τον οποίος, με τους οποίους να μαζέψουμε λεφτά. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα, 80% το εθνικό χρέος στα 3 εκατομμύρια που δεν θα μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει, ξεπληρώσει ο Αμερικάνικος λαός. Λοιπόν, αυτό ήταν δημιούργημα των Εβραίων Τραπεζιτών από την Αγγλία. Εμεί δεν χρωσάμε τίποτα και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδος και κάθε χώρα της, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Η ιδέα εδώ είναι να εγκλωβιστούν οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτή την παγίδα χρέου, όπω ακριβώ συμβαίνει και στην Ευρώπη. Ιδού το μεγάλο στήσιμο για όλου. Αυτέ είναι οι παράμετροι που σημερινή, που η σημερινή ελληνική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει ώστε ο μέσος Έλληνας να δικαιούται κάποιες μορφές φορολογική ελάφρυνση, έκπτωση. Α, εν την περιπτώσει όμως που ένας φορολογούμενος δεν είναι η ή δεν καταβάλει ολόκληρον το προσδιοριστέν εις αυτών ποσοστών βάσει αυτών των παραμέτρων του ετήσιου εισοδήματο θα πρέπει να τιμωρηθεί με 22% επί της ελιπούσης διαφοράς. Τώρα, ας δούμε τώρα τι πρέπει, πρέπει να πληρώσει ο καθένας. 10% για το με εισόδημα έως και 10... 10... 10... 10 Συγγνώμη. Όχι. Έγινα λάθος εδώ. Πάμε λίγο πιο πάνω. 10% για ετήσιο εισόδημα, εισόδημα πάνω από τα 10.000. 15% για το ετήσιμο εισόδημα... Α, 10.000 και 1 δολάρι έω 30.000. 20% για το ειστήσιμο εισόδημα πάνω από το 30.000 και 1 ευρώ. Είπα δολάρι πριν, ευρώ εννοώ. εννοούσα. Εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ. Δαπάνε ή δαπάνε με πλαστικό χρήμα πρέπει να είναι 700 ευρώ. Εισόδημα πάνω από 10.000 ή δαπάνε με πλαστικό χρήμα πρέπει να είναι 1.000 ευρώ. Ισόδημα πάνω από 30.000 δαπάνε με πλαστικό χρήμα πρέπει να είναι 4.500 ευρώ. Ισόδημα πάνω από 60.000 60 οι δαπάνε με πλαστικό χρήμα πρέπει να είναι 12.000 ευρώ. Η μόνη εξαίρεση αυτή τη υποχρεωτική χρήσεω των χρεωστικών και πιστοτικών καρτών είναι κάτοικοι που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, ή αυτοί που θεωρούνται να είναι ανάπηροι κατά ποσοστών 80%. Αυτό είναι ιδιαίτερα άσχημο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου λιγότεροι... Α, λιγότεροι α, τι έγραψα εδώ... Uh, όπου λιγότερα από το 20% του πληθυσμού είναι ηλικία άνω των 65 αυτών. Αυτό ήθελα να πω. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, από τις uh, 10, uh, 31 Δεκεμβρίου του 2016, το ανώτατο όριο για τις τη συναλλαγές της μετρητής μειώθηκε από 1.500 ευρώ έως 500 ευρώ. Όπερ σημαίνει κάτι το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπηρεσία ή αγωθόν που αποκτάται, που αποκτάει κανείς, πάνω από αυτό το νέο όριο της χρήσεως μετρητών, πρέπει, πρέπει η συναλλαγή νεο οριο της χρησεως ματριτων πρεπει η συναλλαγη αυτη να πληρωθεί με το πλαστικό χρήμα. Λοιπόν, όλα αυτά ω στόχο... Α, και όλα αυτά α, για, για το σκοπό, δηλαδή, να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να φορολογεί την κάθε συναλλαγή. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου κατά των μετρητών. Ο δε άλλος στόχος είναι η διοχέτευση του καθενός ή το τραπεζικό σύστημα, καθώς τα επιτόκια συνεχίζουν να κατρακυλούν, που θα αλέσει, που θα αλέσει τον μέσον άνθρωπο επί της μιλοπέτρας του πληθωρισμού ενώ τον χρεώνουν κιόλας. Ενώ των χρεώνουν κιόλας. Βλέπουμε τώρα την Ινδία και την Βενεζουέλα να κινούνται, να κάνουν δηλαδή κίνηση ώστε να απαλλαγούν από τα μετρητά. Βλέπουμε επίσης τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να κάνουν λόγον για, να... για την αφαίρεση των μεγαλύτερων σε αξία νομισμάτων τους. Που είναι ήδη σε κυκλοφορία δηλαδή. Αν είσαι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση όπου δεν μπορείς να βγάλεις τα λαφτά σου από μια τράπεζα με αρνητικά επιτόκια, επιτόκια, θα είσαι όντως εγκλωβισμένος εμοραγώντας χρήμα και χάριν στους αρνητικούς τόκους ανατοκισμού δεν θα σου πάρει πολύ πριν γίνεις απένταρος, θα πει. Είναι το αντίθετο από τον τρόπο που θα ήταν τα πράγματα. Έναν ελεύθερο καπιταλισμό. Κάποιο... Δηλαδή, η κατάσταση θα ήταν εντελώ διαφορετική σε έναν ελεύθερο καπαταλιστικό συγγνώμη, κόσμο. Fair ή e πίν. Ένα μεγάλο μέρο του πλούτου και του κεφαλαίου που, δημιουργή, που δημιουργήθηκαν το τελευταίο αιώνα δημιουργήθηκαν μέσω της εξοικονομήσεω, όπου οι άνθρωποι ήταν σε θέση να κερδίσουν πραγματικά χρήματα διαμέσου αυτής, δη, δηλαδή μέσω της εξοικονόμησης. Το όλο μετ, μοντέλο αυτό το έχουν εξηλώσει πλέον ε, σε αυτό το παγκόσμιο ποιητικό τύπου κομμουνισμού σύστημα των κεντρικών τραπεζών. Δυστυχώς υπάρχει ωστόσο ένας τρόπος με τον οποίο να προστατεύσετε τους εαυτούς σας από όλα αυτά Uh, ένα τρόπο είναι, δηλαδή ένας τρόπος είναι να επενδύσετε τα λεφτά σας σε πολύτιμα μέταλλα. Το να κατέχετε όμως πολύτιμα μέταλλα δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει. Αλλά το που και το πώς τα κατέχετε είναι εξίσου ζωτικής σημασίας. Καθώς οι κυβερνήσεις εκεί έξω γίνονται όλο και πιο αρπακτικές, καθώς πτωχεύουν όλο και περισσότερο. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους, δηλαδή, να μαζέψει λεφτά, ανατρέπω στην κάθε πέτρα εκεί έξω, α, σκαλίζοντας, δηλαδή, στο κάθε, ας πούμε, δημόσιο ταμείο της κάθε κρατικής υπηρεσία. Uh, για να δηλαδή αποσπάσει ένα συγκεκριμένο ας πούμε χρηματοοικονομικό ποσό μόνο και μόνο για να πληρώσει την επόμενη δόση στη Τρόικα. Τέλος πάντων, uh, διαβάσε ολόκληρο αυτό το άρθρο, μπορείτε να το βρείτε στον τείχο μου στο facebook ή στο site μας, ελληνικά νέα τώρα, www.greeknewsondemand.com. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τα capital controls, για τους ελέγχους, εγώ είμαι ο πρώτο Έλληνα δημοσιογράφο που πήρε στα χέρια του, όπω έχω πει πάρα πολλέ φορέ, την νομοθετική πράξη περί των κεφαλαιοκών ελέγχων καθώ και του κλεισίματο των ελληνικών τραπεζών που έγινε πριν από 1,5 χρόνια. Χρόνο. μιας και ήμουν ο επίσημος μεταφραστής του εν λόγω εγγράφου, Uh, για του εταίρου στην Ευρώπη. Και εγώ αποφάσισα δηλαδή να μεταφράσω, με το που δηλαδή μετάφρασα αυτό το έγγραφο, έκανα αμέσω ένα ας πούμε, σχετικό ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, διαρρέοντα αυτέ τι πληροφορίε στο ελληνικό κοινό uh, πριν από οποιονδήποτε άλλο, ας πούμε, Έλληνα δημοσιογράφο εκεί στην Ελλάδα. Uh, αν θέλετε να μάθετε περισσότερο αυτό, μπορείτε να δείτε το εξή άρθρο που έγραψε για ακριβώ αυτό το θέμα που έχει να κάνει με μια εκπομπή uh, του κώδικα μυστηριών με τον κύριο Βασίλη Μπαντίδη, στην οποία εμφανίστηκα εγώ ω ας πούμε uh, αναλυτή, ω καλασμένο για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα α το δούμε. όντω uh, όντως ήταν μια πάρα πολύ uh, διαφωτιστική uh, εκπομπή που κάναμε μαζί εγώ και ο Βασίλης. Διαβάστε το εδώ, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον τίτλο του άρθρου και εδώ μπορείτε να δείτε uh, το σχετικό κλιπ στο YouTube. Θα μάθετε πάρα πολλά φοβερά πράγματα, πράγματα που δεν σας είπαν ποτέ για τα Capro Controls. Λοιπόν, υπάρχουν όμως τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ας πούμε, αποφύγουμε τα Capro Controls. Uh, όπως διαβάζουμε εδώ με αυτό το άρθρο, σε αυτό το άρθρο με τίτλο «Η αποφυγή των capital controls». Έχουν κατατεθεί σε τράπεζες του εξωτερικού οι πρόσοδοι από την πόλωση ακινήτων από ξένου. Ναι, όντως υπάρχουν έξυπνοι Έλληνες εκεί έξω, κύριε και κύριοι, που έχουν βρει μερικούς τρόπους με τους οποίους να αποφεύγουν τακτικά τα capital controls και γράφω η πανέξυπνη θα έλεγα αποφυγή των κεφαλαϊκών ελέγχων. Έχουν κατατεθεί σε τράπεζε του εξωτερικού τα έσοδα από την πώληση ακινήτων από ξένου αγοραστέ και μπράβο του. Βρέσκε ή ένα τρόπο με του οποίου να αποφύγει του αρχικλεφταράδε του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, η πλειοψηφία των εσόδων από συναλλαγέ ελληνικών α, πολυτελών ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από αλλοδοπούς παραμένουν σε τράπεζες εκτός Ελλάδος. Αναφέρουν πηγές. <laughs> Μπράβο τους. Διαβάσω το όλο. Θα το ξαναποστάρω στον τοίχο μου εδώ στο Facebook. Εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι εδώ, The Dollar Vigilante. Και τους ευχαριστούμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ που μας έβγαλαν σήμερα. Εδώ είναι και πάλι. Διαβάστε το όλο και μοιραστείτε το σας παρακαλώ παντού σε όλο το διαδίκτυο, σε όλα τα κοινωνικά δικτύα, social media. Λοιπόν, εδώ είναι το προσωπικό μου site, η στοσελίδα junkundurist.com. Επισκεφθείτε το για να μάθετε περισσότερα για μένα. Uh, τι άλλο ήθελα να σας πω. Λοιπόν, όσον αφορά στο κλείσιμο των τραπεζών, okay, όσον αφορά στο κλείσιμο των τραπεζών, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα ήταν εντελώ ύποπτο, καθώ και ύπουλο από πλευρά τόσο του Τσίπρα και του Γιάννη του Βαρουφάκερ, συγγνώμη του Βαρουφάκη, καθώ και του Γιάννη του Στουρνάρα. Και θα σας πω γιατί. Διότι ο κύριος Στανάρα δεν πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κάνει τέτοιο πράγμα. Κάτι το οποίο α, έπρεπε να γίνει, προκειμένου δηλαδή να γίνει το κλείσιμο Uh, των ελληνικών τραπεζών. Δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά καταγραφή που να λέει τέτοιο πράγμα ότι όντω ο κύριο Γιάννη Σουράνας ακολούθησε δηλαδή το πρωτόκολλο uh, ώστε να γίνει δηλαδή με το σωστό τρόπο το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι αυτός ο απατεώνας μας εξαπάτησε με έναν τρόπο πάρα πολύ, ας πούμε, ύπουλο. Το έκανε, δηλαδή, εν κρυπτό, στα κρυ... ε, κρυφά στα κρυφά. Ενκρυπτό. Και γι' αυτό ήταν ο τότε, νομίζω είναι ακόμα ο σημερινός υπουργό οικονομικών της Αυστρίας, Hans Gerling, που εκείνη την εποχή α, βγήκε στο κοινοβούλιο της Αυστρίας λέγοντας τα εξής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Έλληνες, γιατί κλείσανε τις τραπεζές τους οι Έλληνες. Διότι πρώτα από όλα έχουν λεφτά α, σχετικά με το πρόγραμμα ELA. Δηλαδή, α, τα λεφτά α, από το ELA βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα, αλλά αυτά τα λεφτά ανήκουν στην Ελλάδα και μπορούν να κάνουν χρήση δηλαδή αυτών των χρημάτων ανά πάση στιγμή, όποτε το θέλουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουν αυτό και αν προέβησαν στο κλείσιμο των δικών τους τράπεζων, κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ υποπτό. Έτσι είπε ο Αυστριανός υπουργό Οικονομικών, Hans Gerling. Τώρα, ως τώρα ο κύριος Στονάρας, ούτε ο Στονάρας, ούτε ο Τσίπρας δεν έχω να απαντήσει καμία, ας πούμε, ερώτηση επ' αυτού. Οπότε, α, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, επανάσταση, ναι, θα ήταν ωραία. Αλλά αυτό όμως απαιτεί μεγάλη, ας πούμε, συντονισμό, καθώς και, ας πούμε, μια εθνική ονότητα από πλευράς του κάθε Έλληνα εκεί έξω, κάτι το οποίο φαίνεται, ας πούμε, πάρα πολύ περίεργο, για το ας πούμε κάθε Έλληνα εκεί έξω ενώ στην πραγματικότητα στο παρελθόν ο κάθε Έλληνας ήταν τόσο πειραπής να ενωθεί με τον συνελληνά του μόνο και μόνο για τη σωτηρία της πατρίδας του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σήμερα ο μέσος Έλληνας δεν το νιώθει αυτό το πράγμα. Μετανοήστε Έλληνες και ενωθείτε. Ξανά εκ νέου για τη σωτηρία της πατρίδα σας. Αλλιώς χαθήκαμε. Τι να σας πω τώρα. Uh, ναι, ο Γιάννης Σουρνάρας αυτό που μας έκανε ήταν πάρα πολύ κακό και ύπουλο και αυτό πρέπει να είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Uh, έχω ένα άρθρο να σας μοιραστώ σχετικά με ακριβώς αυτό το θέμα και θα σας το ξαναποστάρω τώρα στο facebook. Διαβάστε σας παρακολούν αυτά τα άρθρα διότι τις πληροφο οι πληροφορίες μου προέρχονται από πηγέ εμπιστέ. Σα ευχαριστώ όλου. Γιάννη uh, Κουντούρη εδώ. Ζήτω αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Καλή σα μέρα και καλή χρονιά και καλή ελευθερία, Έλληνε. Γεια σα.